παιδιά! Είμαι ο Τόνι! Σήμερα θα παίξουμε Castaway Project επεισόδιο νούμερο 8 αν ο... Ναι, επεισόδιο νούμερο 8, 8 πρέπει να είναι. 8, 8, 8, 8. Το πέτυχα, το πέτυχα. Δεν ξέρω, πρέπει να το πέτυχα. Στο σημερινό επεισόδιο ε, θα συνεχίσουμε με το να ασχολούμαστε με το chest room και για την ακρίβεια θα ασχοληθούμε με το design αυτού του μέρου. Το chest room, ε, μετά από σκέψεις Είπατε όλοι περισσότεροι να κρατήσουμε αυτό το σχέδιο, οπότε θα το κρατήσουμε. Είναι ωραίο σχεδιάκι. Εντάξει, ο καρπούς το κάνει, αλλά καλό το κάνει. Εντάξει, δεν Αυτό το κάνει καλό, ας το κρατήσουμε. Ε, οπότε θα το κρατήσουμε αυτό το σχέδιο, αλλά πρέπει να γίνει το design από πίσω, εδώ στους τοίχου. Λοιπόν, έχω σκεφτεί γενικώ κάποια πράγματα για αυτό εδώ το μέρο. Λοιπόν, το chest room θα είναι μέχρι εδώ. Έτσι. Είναι πολλά chest γιατί σκεφτείτε ότι αυτά θα ανεβούν μέχρι πάνω. ας ήταν να τα κάνουμε τώρα γιατί δεν έχω. Έχω wood, αλλά όχι τόσο πολύ για να κάνω τους chests. Οπότε, σκεφτείτε ότι αυτά τα chest είναι μέχρι πάνω. Οπότε είναι πολλά chest και πολύ χώρο για αποθήκευση. Έτσι ώστε θα μα είναι άχρηστα παραπάνω chest και θα πάει τσάμπα το wood. Οπότε θα ανοίξει μετά πιο πολύ μέσα και θα μπουν άλλα δωμάτια, άλλα μέρη τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά. Ε, δεν ξέρω τι θα είναι τα άλλα μέρη, τι θα έχουν, αλλά μπορεί να είναι διάφορα πράγματα. Θα δείξει. Θα δείξει το μέλλον. Θέλω και ιδέε. Αφήστε μου ιδέε στα comments για buildings. Έτσι. Ε, το λέω τώρα στην αρχή για να το ακούσετε όλοι. Comments. Ιδέε για buildings, για castaway project. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί κάποια στιγμή ξεμένει τρε παιδί μου από ιδέε, δεν ξέρει να κάνει και κάθεσε πόση ώρα πέρα κάνει βόλτε γύρω-γύρω στο castaway και δεν ξέρει τι να κάνει. Πάμε να κοιμηθούμε και να κάνουμε ένα axe και μετά θα ξεκινήσουμε το cobblestone, Ναι. Και... και έχει γάμο, δεν ξέρω αν ακούτε τα σφυρίγματα, πάντω εγώ τα ακούω. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα, δύο, τρία και θα φτιάξουμε αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, μας βοηθάει, ξέρετε εσείς, πάμε. Λοιπόν, εδώ κάτω, πρώτα εδώ το είχα αφήσει το μέρος, ήταν ατελειοποίητο, οπότε εδώ, εδώ. εδώ. Εγώ λέω και εδώ, και εδώ. Έτσι. Οπότε έχω ένα crafting table εδώ. Δεν έχω, αλλά έχω εδώ. Θα κάνουμε. Θα το κάνουμε το μισό βασικά. Θα κάνει κάπου τόσο. Θα το κάνουμε σκαλιά. Και με αυτά τα σκαλιά θα τελειοποιήσουμε το μέρος. Εδώ πέρα θα μπει το blog που θα μπει έτσι, έτσι ο ταβάνι και εδώ Προτείνω να βάλουμε απλά ένα οκ πλάνκ. Και εδώ θα συνεχίζεται προς τα πάνω αυτό. Εδώ, εδώ και εδώ. Όχι εδώ. Δεν χρειάζεται. Εδώ όμως χρειάζεται να μπει αυτό. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ε, δεν θα κάνω το ταβάνι τώρα γιατί το ταβάνι εντάξει τα ξέρουμε ότι είναι. Ξέρουμε το τι θα γίνει το ταβάνι. Πάμε να κάνουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ από πίσω, πρώτα απ' όλα έχω μαζήσει πολύ Ακάσια γιατί έχουμε πάρα πολύ Ακάσια γενικώ στον σερβέρ. Πολλά, τα πολλά, τα περισσότερα δεν είναι από Ακάσια. Οπότε θα εκμεταλλευτούμε το Ακάσια και θα κάνουμε buildings, ε, γενικώ διάφορα πράγματα από Ακάσια. Ε, για να μην πάει άχρηστο το Ακάσια και κάθομαι και ψάχνω πόση ώρα για Oakwood. Ωραία, και εδώ μπροστά λέω να μπει ε, τέτοιο. Ακάσια Plank. Νομίζω θα βγει κομπλελέις. Όπως λέω μαλλιάτσις γιωλελέις, αυτό θα βγει κομπλελέις. Ε, εδώ δεν θέλουμε. Πας καν, εντάξει, Έλα μωρέ τώρα για ένα θα κάνουμε τέτοιο. Για να βάλουμε και από εδώ ένα. Ωραία. Ναι, οκ, κομπλέ βγαίνει. Πάμε να δούμε και το επόμενο. Εδώ λέω να συνεχιστεί πάλι τέτοιο. Πρώτα απ' όλα δεν έχει καθόλου φω, φίλε. Γιατί αυτό το μέρο δεν έχει καθόλου φω. Γιατί? Στο κάτω φω λέω καλύτερα να μπει εδώ. Όχι, εκεί θα είναι chest, ρε, τι λέω. Και εδώ θα είναι chest. Mm, το φω τότε που θα μπει. Δε θα έχουμε, δεν έχουμε χώρο για φω, που θα μπει στο πάτωμα. Για τώρα. Και πιο μετά. Μόλι μπουν και τα chest και δούμε που έχουμε περιθώριο. Θα το φτιάξουμε. Τώρα πω θα γίνει όμω αυτό. Mm, πρέπει να φύγει το chest. Και εδώ φύγε εσύ, Εδώ εσύ, Όχι, με έκλεισα ρε εδώ. Και το chest μας θα μπουν εδώ. Οκ, okay, μια χαρά βγαίνει, μια χαρά πιστεύω θα βγει. Ε, είναι καλή φάση αυτό το τέτοιο. Ξεκίνησε για μόνο και μόνο τσέστρουμε εδώ πέρα υπόγειο. Τελικά όμω σκέφτηκα ότι, κοίτα, είναι πάρα πολύς χώρος. Ε, είναι... <Ρι> Μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Μπορώ να σκάβω και να κάνω ό,τι θέλω. Οπότε, κάπως έτσι θα γίνει πιστεύω. Εδώ Ακάσια. Και τα chest Πολύ ωραία. Ε, και από εδώ θα γίνει το ίδιο. Ναι, είναι καλό. Πώς σας φαίνεται. Σας μου φαίνεται αρκετά ωραίο. Πάμε να δούμε και από εδώ. Εδώ έχει και πιο πολλά τσες, οπότε θα δούμε πως είναι σχεδόν ολοκληρωμένο. Το μέρος. Μου τελειώνει και τα ακάσια πλάνξ, αλλά θα κάνω. Και εδώ. Και εδώ. Hm. Μια χαρά. είναι και αυτό εδώ. Εδώ μεταξύ τελευταία έχω αρχίσει και κάνω πάρα πολλά buildings. Γενικώ, ε, αν έχετε προσέξει στο Tonycraft και, και εδώ, γενικώ αυτέ είναι οι δύο σειρές στι οποίε κάνω building και στο Build Battle, αλλά αυτό είναι κυρίω στο building. Ε, building σειρέ. Ε, ε, χρησιμοποιώ πάρα πολύ wood. Το wood είναι πάρα πολύ εύκολο να το βρει και να το κάνει. Ε, ενώ το Stonebrick, το Clay και αυτά θέλουν ψάξιμο, το Stonebrick θέλει ψήσιμο και είναι πιο κουραστικό για βίντεο, το Stonebrick και το Clay. Το Clay πιο μετά θα είναι εύκολο, πες, γιατί εντάξει, που θα πάει κάποια στιγμή δεν θα έχουμε μαζέψει πολύ Clay. Δεν γίνεται να είμαστε χωρίς Clay μέχρι τα 20 επεισόδια. Κάποια στιγμή θα έχουμε μαζέψει πολύ Clay, οπότε θα γίνει κάτι με Clay, σίγουρα. Το θέμα είναι για το τώρα που μας βολεύει πάρα πολύ το Wood. Τα chest μας. Boom, 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 Και από εδώ τελευταία σειρά. Και μετά θα κάνουμε το ταβάνι. Και... Ίσως ανοίξουμε λίγο χώρο. Θα δείξει. Μετά τι θα κάνουμε όσο αυτό. Και εδώ, και εδώ, πολύ ωραία. Λοιπόν, α κάνουμε αυτό το πρώτο τοίχο. Να δούμε λίγο πώ έχει βγει. Έχει βγει αρκετά ωραίο. Μέρο μου φαίνεται πολύ καλό. Πείτε και εσεί τη γνώμη σα στα σχόλια από κάτω. Μου, μου φαίνεται θα βγει αρκετά καλό φίλε, αυτό το μέρο. Αν και λίγο φωτισμό, λίγο φωτισμό δεν βλάπτει. Αλλά είναι υπόγειο πρέπει να κάνουμε κρυφό φωτισμα, εγώ πιστεύω. Πρέπει πίσω από τα τσέστα να έχει λάμπε από Redstone, γιατί ακόμα δεν έχουμε πάει στον Nether. Και δεν νομίζω να πάμε ποτέ στον Nether, φίλε, στο, στο Castaway. Διαμάτια έχει... Δεν, έχει... δεν έχει βρει κανείς διαμάτια. Δεν ξέρω τι γίνεται ε, με αυτό το map. Γιατί είναι map, δεν είναι seed. Είναι map. Οπότε δεν ξέρω τι γίνεται, τι έχει κάνει ο δημιουργό, τι δεν έχει βάλει πουθενά διαμάτια, δεν ξέρω τι έχει κάνει. Πάντω για εμά που επιβιώνουμε σε αυτό το νησί είναι πολύ δύσκολο. Τα πάντα είναι δύσκολα. Λοιπόν τώρα πώς θα μπει εδώ πέρα, πώς θα το κάνουμε. Εδώ πες ότι μπαίνει αυτό. Κάτσε, λες να βγει ωραίο. Και μετά μέσα να μπει... ...πλάνκ. Ναι, φίλε. Καλό είναι. Α κάνουμε από εδώ το ίδιο. Μου άρεσε. Βγήκε κατά τύχη και ήταν ωραίο. Να ξέρετε, φίλε, το Stone Pickaxe σπάει τόσο αργά. Λοιπόν, πήγε έτσι. Έτσι, όπα. Έτσι και έτσι. Και μετά χρειαζόμαστε κι άλλο. Κάνε τόσο να έχουμε. Και μετά μπαίνει εδώ. Και. Καλή φάση, ε! Καλή φάση. Εδώ πέρα πάνω. Εδώ πάνω. Τι να βάλω, τι μπλοκ να βάλω. Λέτε να βάλω ε, τέτοιο κόμψιν. Θα ταιριάζει. <συσίλια> θα το κάνω τέτοιο μετά. <συσίλια> ναι, θα το κάνω κόμψιν. Θα κάνουμε οπότε. Μισό stack, Άρα 60. Θα χρειαστούμε κι άλλα. Λογικά. Πώς θα χρειαστώ και ένα τέτοιο, όπως το σκάνουμε γρήγορα. Ένα πίκαξ. Ωραία. Για να δούμε λίγο. Λοιπόν, Νομίζω θα βγει καλό με κόμπλιστον, δεν ξέρω. Μεσαιωνικό μεσιονικό είναι, οπότε το κόμπλιστον ταιριάζει στο μεσιονικό. Ω, έσπασαν κιόλα. Ε, θα πάω μετά να το καλύψω από πάνω. Κάτι θα γίνει σίγουρα. Δεν πες. Οπα, Τι κάνω. Πόσο σπαστικό θα συμβαίνει αυτό ρε φίλε. Ναι. Τουλάχιστον έχω τα τσέστα από κάτω ρε, και σπάω απευθεία και δεν χρειάζεται να τα σπάω εγώ. Που το κλειτώνουμε και χρόνο. Εδώ. Ναι, οκ, okay, κομπλέ. Έσπασε, έχουμε κι άλλη. Μαξι, πόσο σπάστηκα τα πρόβατα από εγώ το από πάνω, ε. Τουλάχιστον τα έχω αμιλώσει αρκετά και απίστευα να, να τα ακούτε πολύ λίγο. Εντάξει, σε κάθε βίντεο <laughs> περνάει συνέχεια ένα αεροπλάνο. Ε, ίσως να σημαίνει αυτό επειδή σχεδόν όλα τα βίντεο τα κάνω την ίδια ώρα. Ε, ό, όχι ίδια μέρα, ίδια ώρα δηλαδή. Απλά τα κάνω ε, απόγευμα όλα. Και λογικά απόγευμα Έχει αεροπλάνο, τι να πω, δεν ξέρω. Πέφτω και στη Μάρα κάθε φορά. Τι να πω. Πάντω. Ε, ναι, κάθε φορά. Σε κάθε βίντεο. Αλλά δεν μα πειράζει πολύ, εντάξει. Δεν είναι για πολλή ώρα, μισό λεπτάκι ακούγεται και μετά εξαφανίζεται ο θόρυβο. Οπότε δεν μα ενοχλεί τίποτα. Και δεν μας πειράζει τίποτα. Βραδιάζει και έξω. Και έχει πιαστεί, ρε φίλε, το κεφάλι του παίχτη μου στο Minecraft να κοιτάει ψηλά και να σπάει blocks. Όχι! Εδώ πολύ ωραία. Και μα μένει λίγο. Βασικά θα, χρειά... θα κάνω κι άλλο. Σίγουρα θα χρειάζεται κι άλλο. Οπότε κάνε και αυτό για να έχουμε μπόλικο. Πες να μου περισσέψει αλλά δεν πειράζει. Θα γίνει το design του chestroom. Θα τελειώσουμε το chestroom σήμερα. Θα τελειώσουμε. Α, θα τελειώσουμε ρε φίλε. Μετά θα πάω... Ναι, μετά θα κάνω ό,τι good μου περισσέψει. Μου έχει περισσέψει ήδη πάρα πολύ. Θα το κάνω chest και θα το βάλω. Θα μετρήσω πόσα chest χρειάζομαι. Και θα τα κάνω τώρα και θα δούμε τελειωμένο το chestroom. Και ρε φίλε θα τα σπάσει. ...σπαμπλόκ, block. σπάζοντας μπλοκ. Block. Ωραία, ε, ναι, έσπασε, λόλι. Ε, μπες εσύ εδώ, όχι, έτσι ρε φίλε, εδώ είμαστε. Και συνεχίζουμε, όπα. Δημοναξικά κάνει πάρα πολύ εξοικονόμηση από οτιδήποτε μπλοκ εκεί μπορεί να γίνει σλαμπ, κάνοντα το σλαμπ και βάζοντα το ταβάνια και πατώματα. Κάνει πάρα πολύ μεγάλη εξοικονόμηση. Στην ουσία τα κάνει τα διπλάσια χρησιμοποιεί. Καλά, δεν μα πειράζει τώρα αυτό. Δηλαδή, αν είσαι, αν έχει μισό stack, το κάνει ένα stack. Οπότε γλιτώνει πάρα πολύ χρόνο από το να σκάβει. Έτοιμο το ταβάνι. Ναι, αρκετά κομπλέ. Και πάμε να κάνουμε τα chess. Λοιπόν, χρειαζόμαστε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Οπότε α κάνουμε πρώτα τη μία μεριά 10. Λοιπόν, με αυτό μα δώσει 8. Οπότε βάλε και αυτά και μας δίνει σε 9 και 10. Οπότε για να τα βάλουμε. Νομίζω ότι μέσα σωστά. Σωστά. 10 ήθελα. Λοιπόν, πρώτη. Πρώτη μεριά είναι έτοιμη και πάμε τώρα στην επόμενη. Θα χρειαστούμε 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Οπότε εδώ σίγουρα θα χρειαστούμε ενισχύσει από το άλλο που έχουμε. Α κάνουμε το μισό stack. Boom. Τι έκανα. Φύγεση. Και εσύ εδώ. 15 έκανα, δεν πειράζει να μα περισσέψει ένα chest. Θα δούμε που θα μπει. Θα δείξει. Όχι, ίσα ίσα που δεν μα περισσέψει. Μέτσα λάθο. Ναι, ήταν 16. Φέρω μου το Οπότε θα χρειαστούμε άλλο ένα chest. Μέτσα με λάθο. Hm. ήταν 16. Οκ. Okay. Ε, εδώ είμαστε. Οπότε καλύτερα που κάνουμε για να πάρω ανίσχυο. Μια χαρά. Λοιπόν, έτοιμο και αυτό το μέρο. Λοιπόν, δείτε λίγο πώ έχει βγει. Το δεν αυτό το δεν μου αρέσει. Ε, θα τον βάλω για προσωρινά πάνω στον τοίχο. Ο οποίο δεν θα μείνει έτσι όπω είπαμε. Θα αλλάξει και θα γίνει. Ξέρετε, αλλά δωμάτια τα οποία θα προτείνετε εσεί οι ίδιοι. Λοιπόν, ε, αυτό το παίρνει το chestroom, Ελπίζω να σα Να σας αρέσει. Να σας αρέσει. Νομίζω είναι αρκετά καλό. Ε, θα μπουν κάποια στιγμή πινακίδε που θα λένε, ξέρω εγώ, πηχαίδω, εδώ πέρα έχει το κόμπρουστρο, εδώ έχει το γκουντ, εδώ έχει τα πράγματα. Ε, το chest room. Ε, στο προηγούμενο επεισόδιο κάναμε το design, κάναμε σκάψαμε με τον καρπούζι. Ε, και σε αυτό το επεισόδιο τελειώσαμε το chest room μα. Ε, είναι πάρα πολύ ωραίο, εμένα μου αρέσει. Και ελπίζω να σα αρέσει, αρέσει, και εσά έτσι όπω έχει γίνει. Ε, ε, αυτά για αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σα άρεσε. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like στο βίντεο αν σας άρεσε ένα subscribe στο κανάλι, ένα like στο facebook για σημαντικέ αναγενώσει που πρέπει να έχετε κάνει ήδη. Μην ξεχάσετε να αφήσετε τα σχόλια αυτά που, που σα ρώτησα στην αρχή και σα σας πω να προτείνετε. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο ή ένα βίντεο. Γεια σας!